Πες εδώ, παιδιά, τι γίνεται. Τελείως. Τελείωσε. Να φαίνεται ότι είναι προς το τέλος. Θα τελειώματα. Τα πράγματα. Ναι, ποιος είναι ο Γιώργος, είναι εκεί. Ο Γιώργος Τσελίκας. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο, τι γίνεται. Λέτε, καλή εβδομάδα. Καλή, ναι. Λοιπόν, ωραία. Σε εξέλιξη είμαστε εδώ στον Ασκόβρυγο. Ναι. Σε αποθήκη. Τι είναι αποθήκη είναι αυτό. Είναι αποθήκη με ξύλα που κάνουν σκάλες. Έτσι, έχει παρκέτα πολλά. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε 6 παρα 5. Αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί. Ευτυχώς δεν έχει πιάσει όλο το εργοστάσιο. Είναι μεγάλο εργοστάσιο, σκεφτείτε. Ναι. Απλά από την υψηλή θερμοκρασία έχουν πετσικάρει. Βλέπετε εκεί που είναι ο Γερανός αριστερά, έχουν πετσικάρει λαμαρίνες. Το βλέπουμε, ναι. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη. Τι υλικά έχει, είπες μέσα. Παρκέτα, έχει ψηλία, κάνουν σκάλες, κόλλες και βερνίκια. Λες πάλι καλά. Ό,τι πιο έφλεκτο. Μάλιστα. Ναι, ακόμα και ας πούμε έχει καπνό. Βέβαια είναι 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες, έχουν ζώσει περιμετρικά όλο το κτίριο της αποθήκης. Είμαστε παράλληλα από την Αττική Οδό, στην περιοχή Σκράπα, για όσοι ξέρουν την περιοχή. Είναι αμιγώς μια βιομηχανική περιοχή, έτσι. Δεν έχει, δεν απειλούνται κατοικίες εδώ γύρω. Το βλέπουμε, είναι ένα αρκοδικημένο το κομμάτι εκεί. Είναι αρκοδικημένο, μόνο εργοστάσια έχει, τέτοιου είδους εργοστάσια έχει εδώ. Τώρα κατέβηκε ο Γερανός, έριξε πολύ νερό. Στα 8 οχήματα περιμετρικά έχουν ζώσει όλο το κτίριο. Έτσι, δεν απειλείται κατοικία, δεν απειλούνται ζωές. Σε λίγο θα γίνει αποκάδαση και ό,τι νεότερο θα σε ενημερώσω. Εντάξει, Γιώργο, σε περιμένουμε και συνέχεια.